I just want to leave and go and stay in a place where there's no politics, there's no guns. Δακρυγόνα και δάκρυα πόνου στη Βηρυτό. Hold those accountable for this entire mess and crisis. Your anger زيارتين. Is yes. my source of optimism. انفجار الذي وقع في مركبي. Η ανίποτη καταστροφή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής στο Λίβανο. Κατέβηκαν στους δρόμους για να θάψουν τους νεκρούς τους, να μαζέψουν τα συντρίμια, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τις δεκαετίες πολιτικής κακοδιαχείρισης και διαφθοράς για την κατάρρευση της οικονομίας. Η επίσκεψη Μακρόν έριξε λάδι στη φωτιά της αγανάκτησης. Very extremely lucky to be alive, actually, because I can't forget the explosion. I literally saw body parts of people thrown in the main road. There is too much smoke and chemicals, so if they survive, they will suffocate. Συνεργεία ψάχνουν απεγνωσμένα στα συντρίμια και στη θάλασσα. Έμφραγμα στα νοσοκομεία. لأنه ما في مستشفى عم تستقبل لأنه كل المستشفيات مليانة. اثنين ماتوا قدام عيني بمستشفى أرز. Σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Αούν εξαπέλυσε ρουκέτα. Δεν αποκλείει η τόνη νητρικού αμμονίου που εδώ βλέπουμε σε πρόσφατες φωτογραφίες να ανατινάχτηκαν από βόμβα ή πύραυλο. Μήπως το φορτίο ξεχάστηκε επίτηδες στο λιμάνι της Βηρυτού, όπου το πλοίο Ρώσους έκανε στάση απρογραμμάτιστα το 2013. Вот они взяли за это арестовали. Но то, что там опасный груз был, они это прекрасно знали. Так вот, на мой взгляд, они должны были ему приплатить даже, чтобы он убрал этот груз опасный, чтобы убрать головоломку из порта. Ο επικεφαλής των τελωνιακών αρχών του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι είχαν σταλεί 6 επιστολές που ζητούσαν απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού. Κατόπιν εορτής, οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την ανεπανάληπτη τραγωδία και έθεσαν σε κατοίκον περιορισμό τους 16 υπεύθυνους αξιωματούχους του λιμανιού. Ο θρήνος για τα θύματα της απίστευσης τραγωδίας στην Βηρυτό.